Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αναβολή ή αν υπάρξει οποιαδήποτε αντιδημοκρατική διαδικασία ή εάν υπάρξει ένα συνέδριο το οποίο θα είναι κλειστό και δεν θα επιτρέψει σε όλους τους συνέδρους να συμμετάσχουν, τότε θα πάρθουν πρωτοβουλίες από τη βάση, όπως επιτρέπει το καταστατικό μας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open και την εκπομπή Τώρα Μαζί, ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε έτοιμος να απαντήσει με πρωτοβουλία της βάσης για έκτακτο συνέδριο ή δημοψήφισμα, εάν το άλλο στρατόπεδο επιχειρήσει αντικαταστατικά, όπως εκτιμά, να αποκλείσει τη δική του υποψηφιότητα ή την παρουσία υποστηρικτών του. Συνεχίζοντας την προεκλογική του εκστρατεία, ο κύριος Κασελάκης επιμένει ότι θα είναι υποψήφιος. Ζητά να γίνει κανονικά το συνέδριο και ρίχνει καρφιά εναντίον των νοσοκομματικών του αντιπάλων. Τοπικές οργανώσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ψήφισμα ενώ υπάρχει πλειοψηφία στη βάση, διότι οι συντονιστές δεν θέλουν να φανεί ψήφισμα που είναι κατά του αποκλεισμού, του δίθεν αποκλεισμού μου. Δεν πρόκειται να είμαστε πράοι και ευγενικοί όταν βλέπουμε κάτι το οποίο να μην δίνει ισότιμη μεταχείριση σε κάποιο μέλος. Θα είμαστε από πάνω και θα τα φανερώσουμε. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου. Παραμένει όμως αχαρτογράφητη η διαδρομή έως τότε. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι υποψήφοι πρόεδροι συνεχίζουν τις περιοδίες τους, με τον Σοκράτη Φάμελο να διατυπώνει κριτική για την περίοδο της Προεδρίας Κασελάκη. Υπήρξε μια άρνηση της κομματικής λειτουργίας, μια επίθεση στην κομματική λειτουργία. Δεν μπορείς να βλέπεις το σπίτι σου να κινδυνεύει, να γίνονται καταγγελίες για διαπλοκή, με εξώδικα, για κουκούλες και να μένεις άφωνος. Ο Παύλος Πολάκης από τη Θράκη μίλησε για την ανάγκη εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την κρίση να καταφέρει, γιατί μπορεί να το καταφέρει, να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο, λαϊκά κατανοητό και κοινωνικά αναγκαίο πρόγραμμα συγκεκριμένο που να αντιστοιχίζεται στις ανάγκες της σημερινής συγκυρίας, να είναι σε σύγκρουση με την ολιγαρχία, το καταστημένο και τη διαπλοκή. Κατεβαίνω επειδή πραγματικά πιστεύω στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, στο καλό κυβερνητικό του παρελθόν που κράτησε τη χώρα όρθια με μνημόνια και θηλιές και άφησε τα ταμεία γεμάτα και δεν έκλεισε νοσοκομεία όπως κάποιοι άλλοι μετά